Ο Γιώργος Ισηφίδης από το MWC, έχω στα χέρια μου το 520 της Nokia, το φθηνότερο μοντέλο της σειράς Lumia, από τα, τουλάχιστον από τα, από τα μοντέλα που παρουσίασε σήμερα η εταιρεία. Είναι το φθηνότερο μοντέλο, αν δεν κάνω λάθος είναι στα 139 ευρώ. Πλαστικό, η αισθητική είναι η τυπική που γνωρίζουμε στις τελευταίες συσκευές στην Nokia. Πολύχρωμα πλαστικά, πολύχρωμο feeling και αίσθηση, χαρούμενη αίσθηση. Ένα τηλέφωνο που απευθύνεται κυρίως σε νέους ανθρώπους. Δεξιά στη συσκευή παρατηρείται το πλήκτρο dedicated για την κάμερα, ενεργοποίησης, απενεργοποίησης συσκευής, το rocket για, το, για την αυξομοίωση της έντασης του ήχου. Στο πάνω μέρος έχουμε υποδοχή 3,5mm mini jack και στο κάτω μέρος την USB. Αριστερά δεν υπάρχει κάτι. Το πλαστικό έχει ωραία αίσθηση, δείχνει ποιοτικό, στιβαρό το κινητό. Η οθόνη βεβαίως δεν είναι στα επίπεδα του 720 από άποψη μαύρου, εννοώ, γιατί η ανάλυση βεβαίως είναι χαμηλότερη. Ωστόσο είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική για τα χρήματα το κινητό που κοστίζει. Το κινητό πραγματικά φαίνεται να προσφέρει εξαιρετικό λόγο απόδοση προς τιμή. Στο πίσω μέρος έχουμε και την κάμερα. Αυτά σαν ένα πρώτο hands-on για τα Windows Phone 8, τα περισσότερα τα γνωρίζετε. Και εδώ πέρα όμως υπάρχουν οι νέες εφαρμογές της Nokia, όπως το Here Drive Plus, το Here Maps, Here Transit, Nokia Music, Photo Beamer, Smart Suit, Wallet, τα τρία dedicated πλήκτρα για τις λειτουργίες των Windows, Search, επιστροφή στην Home Screen και φυσικά το πλήκτρο Back. Αυτά από το MWC και από το booth της Nokia, Γιώργος Ισηφίδης.